Καλημέρα, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Η τελευταία μέρα του χρόνου του 2020, 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουμε θέματάρα. Θέματάρα, το πήρα το mail, το κοιτάζω και λέω, ο, αυτό πρέπει να το κάνω, το mail εννοώ. Πότε πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αγαπητή Θέκλα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ αγαπη μου. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Πιστεύω πως έχεις βοηθήσει πολύ κόσμο με τα βίντεό σου. Εγώ πάντω μέσα από το κανάλι σου κατάφερα να πω τέλο σε μια άσχημη σχέση και να προχωρήσω παρακάτω. Χαίρομαι. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια. Ο λόγο που σου γράφω είναι ότι έμπλεξα ή με μπλέξανε σε μια κατάσταση και ειλικρινά δεν ξέρω πώ να συμπεριφερθώ και τι είναι σωστό να κάνω και τι όχι. Τι Κάνετε καφέ. Εσεί, εγώ έχω καφέ εδώ. Είναι ο δεύτερο. Τον πρώτο τον ήπια με ονορούφη διάβαζα στο mail. Ακούσε τώρα μια ιστορία. Ιστορία. Με πολλέ ηθικέ και ψυχολογικέ προεκτάσει. Αχ, τι ωραίο σου καφέ. Τουλάχιστον το του 2020 δεν είχε σταματήσει η παραγωγή καφέ από ό,τι κατάλαβα. Εδώ και πολλά χρόνια είχα μια φίλη από τη δουλειά μου. Είμαστε κολλητέ και όχι απλά φίλε. Την είχα σαν αδελφή μου σε όλα, σε όλα μαζί για πολλά χρόνια. Σε κάποια φάση, η φίλη μου μου ανακοίνωσε πως είχε σχέση με έναν παντρεμένο από τη δουλειά μας, ο οποίος είχε παντρευτεί και πρόσφατα. Φυσικά έπεσα από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ότι θα έμπλεγε σε τέτοια κατάσταση. Όπως μου τα έλεγε, όπως σου τα έλεγε, η γυναίκα του παντρεμένου αδιαφορούσε για τον ίδιο, για το παιδί του και κοιτούσε μόνο την καλοπέρασή τη. Πώ αλλιώ θα το πει ο παντρεμένο για να κάνει σχέση μαζί του, κόρη. Αν μπορεί και να μην τη τα είπε και έτσι, και αυτή να τα, είπε, να τα είπε για να δικαιολογεί τον εαυτό τη. Γι' αυτό και ο παντρεμένο βρήκε εντό εγωγικών παρηγοριά στη φίλη μου. Σε κάποια φάση, η φίλη μου, ενώ ήταν με τον παντρεμένο, γνωρίζει ένα παιδί και κάνει σχέση μαζί του, συνεχίζοντα παράλληλα και τη σχέση με τον παντρεμένο. Να έχουμε να διαλέγουμε. Προσπάθησα να τη στηρίξω, να τη βοηθήσω, την ενθάρρυνα στην νέα τη σχέση. Με το αγόρι τη είχαμε πολύ καλέ σχέσει. Τον έβαλα μέσα στην καρδιά μου και γιατί είναι καλό παιδί, αλλά και ίσω απο... και αποτύψει, γιατί ήξερα τι γινόταν μέσα από την πλάτη του. Αυτέ είναι impossible καταστάσει, είναι απίστευτε καταστάσει. Πρέπει να βγαίνουμε από αυτέ. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξέρει ότι αυτή τα έχει με το μαντρεμένο και φτιάχνει και με έναν ανυποψία στο ελεύθερο σχέση, θα ήταν πάρα πολύ καλή να τη πει: Δεν θέλω να συμμετέχω σε όλο αυτό, φεύγω. Δηλαδή, σταματώ τη φιλία μα, αλλά εσύ συνέχισε. Γιατί είμαστε και people pleasers και είμαστε και πολύ ευγενικά παιδιά. Γαμότι μα. Και μετά στέλνουμε γράμματα στη ψυχολόγο. Λοιπόν. Το αγόρι της φίλης μου έχει ένα φίλο, χα, περιπλέκεται το πράγμα, με τον οποίο γνωριστήκαμε και ξεκίνησαμε κάτι. Ενώ ξεκίνησε πολύ θερμά, απότομα πάγωσε η σχέση σου. Και από τότε μια μιλάμε και μια δεν μιλάμε. Μου έχει πει ότι λέει κανεί όταν δεν θέλει σχέση μαζί σου. Δηλαδή ότι είμαι καλή κοπέλα αλλά δεν ταιριάζουμε, ότι δεν του κάνω το κλικ εδώ και ένα μισή χρόνο δεν του κάνω το κλικ. Και όλα αυτά θα ήταν δεκτά εάν δεν υπήρχε η φίλη μου στη μέση. Για να μην σε κουράζουμε πολλέ λεπτομέρειε, εγώ μίλησα με τον παντρεμένο και μου είπε ότι η φίλη μου εδώ και ένα χρόνο τον απειλεί ότι θα τα πει όλα στη γυναίκα του. Ενώ παράλληλα έφτιαξε καινούριο σπίτι με το αγόρι τη, τον οποίο έβαλε και να πάρει δάνειο στο όνομά του για ένα σπίτι που είναι γραμμένο στο δικό τη όνομα. Θεάρα, εφίλο. Ουδέν σχόλιον. Μην παίρνετε δάνεια στο όνομά σα για να πληρώσετε κάτι που δεν είναι στο όνομά σα. Σε γενικέ γραμμέ μα κοροϊδεύει όλου. Βεβαίω, όλου σας κοροϊδεύει. Για μένα έχει πει τα χειρότερα παντού και τα έμαθα τώρα. Και τα έμαθα όλα τώρα. Ο παντρεμένο επιτέλου είπε την αλήθεια στη γυναίκα του. Και φίλοι μου πλέον δεν μπορεί να τον απειλήσει. Και πολύ καλά έκανε ο παντρεμένο και είπε την αλήθεια στη γυναίκα του. Πάρα πολύ καλά έκανε. Πάρα πολύ καλά έκανε. Το θέμα είναι ότι αυτή συνεχίζει κανονικά τη σχέση με το αγόρι τη, ενώ συμβαίνει όλο αυτό πίσω από την πλάτη του. Οι δικέ μου ερωτήσει είναι δύο και η γνώμη σου θα με βοηθούσε πολύ. Πρώτον, Πώ να χειριστώ το θέμα με το αγόρι τη, Πρέπει εγώ να μιλήσω ή δεν με αφορά. Απ' την άλλη, πέρα από τον παντρεμένο και τη γυναίκα του, είμαι η μόνη που ξέρω την αλήθεια και μπορώ να την πω στο αγόρι τη. Δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Πιστεύω πω θα έχω μια ζωή τύψη αν δεν του πω τι συμβαίνει. Με αυτή τη φίλη μου φυσικά πλέον δεν μιλάμε. Βρήκα μια αφορμή και τσακωθήκαμε. Αυτή δεν ξέρει ότι εγώ ξέρω για τι απειλέ κλπ. Γιατί δεν έβρισκε αυτή την αφορμή νωρίτερα, κόρη! Γιατί. Η δεύτερη ερώτηση είναι. Υπάρχει περίπτωση για να καλυφθεί ήδη αν έχει πει κάτι κακό για μένα και στο αγόρι τη και στο φίλο του, ώστε ο άλλο να πάγωσε ξαφνικά απέναντί μου και να μην θέλει σχέση μαζί μου. Υπάρχει τεράστια περίπτωση. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να έχει κάνει. Δεν προσπαθώ να παρηγορήσω τον εαυτό μου και να ρίξω το φταίξιμο σε αυτή, αλλά νιώθω ότι ποτέ δεν πήρα μια σαφή απάντηση για ποιο λόγο δεν θέλει να κάνουμε κανονική σχέση, αλλά ούτε θέλει να σταματήσουμε τη μεταξύ μα επικοινωνία. Το πιο πιθανό να σε είχε κακολογήσει η φιλενάδα σου. Φιλενά, Τέτοιε φιλενάδε να έχει, τι να κάνει, τι εχθρέ. Αν δεν υπήρχε ιστορία με τη φίλη μου, θα ήξερα ότι μου λέει αλήθεια, ότι δεν του κάνω το κλικ. Αλλά με όλα αυτά, και επειδή συνειδητοποίησα πω αυτή έβαζε και σε μένα λόγια για αυτό το παιδί, Γενικώ δεν μα ήθελε μαζί. Βεβαίω δεν σα ήθελε μαζί, γιατί άμα ήσασταν μαζί και γνωριζόσασταν καλύτερα, μπορεί να έλεγε στο φίλο σου ότι ξέρει αυτή τάχη και με τον παντρεμένο ή απειλεί και τον παντρεμένο, θα του χαλάσει το γάμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και αυτό θα το πει στο φίλο του και να μαθευτεί το, η κομπίνα τη. Υπάρχει μέσα μου 1% που φοβάται πω κάτι του έχει μεταφερθεί που τον σταματάει. Αυτό το 1% είναι 99% που πρέπει να είναι. Όταν είμαστε μαζί με κάνει να νιώθω πω πρέπει να το αποδείξω πω δεν του λέω ψέματα. Hm. Το περίεργο μαζί του είναι ότι δεν προσπάθησε ποτέ να με παραμυθιάσει. Θα μπορούσε να με αφήσει να πιστεύω πω έχουμε κανονική σχέση και αυτό να κάνει τη ζωή του. Δεν ξέρω πώ αλλιώ να σου το εξηγήσω. Η διέστηση μου λέει ότι κάτι τον σταματάει και μια ξεκάθαρη απάντηση δεν έχει δώσει. Το άλλο που έχω σκεφτεί είναι πω υπάρχει και κάποια άλλη στη ζωή του και γι' αυτό είναι τόσο αναποφάσιστο. Εγώ θα σκεφτόμουν καλύτερα, αφού έχετε το φίδι μέσα στη μέση, γιατί το φίδι πρέπει να έχει, να έχει δα, δαγκώσει. Είμαι πολύ μπερδεμένη ιστορία και αν καταφέρει να τη διαβάσει μέχρι τέλο, μπράβο, μέχρι τέλους, μπράβο για την υπομονή σου. Ου, έχω διαβάσει πιο μεγάλε. Μια γνώμη για το τι θα κάνω, θα το εκτιμούσα πολύ. Και αν μπορεί να γυρίσει βίντεο με αυτό το θέμα, πιστεύω ότι αφορά πολλά ζητήματα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλή χρονιά και συνέχισε να κάνει τον κόσμο να ξανά χαμογελάει. Κόρη, έμπλεξες, Κόρη, έμπλεξε! Έμπλεξε τα μπουτια τη η φίλη σου και σε έμπλεξε και σένα. Καταρχά. Κάνουμε παρέα με ανθρώπους που ταιριάζουν ηθικά. Αν με κάποιον άνθρωπο δεν ταιριάζουμε ηθικά, δηλαδή δεν θα κάναμε τα ίδια πράγματα, αν εμείς δεν θα κάναμε αυτά που κάνει αυτός με το μουνί του, με το τέτοιο του, με το ένα του, με το άλλο του, δεν κάνουμε παρέα. Επιλέγουμε τους φίλους μας. Δεν έλεγαν, δεν υπάρχει αυτό το γνωμικό που λέει δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Όχι ότι εσύ έχεις γίνει σαν αυτή, σε καμία περίπτωση δεν έχεις γίνει σαν αυτή. Αλλά έχεις ανακατευτεί με τα πίτουρα και σε τρονικότες. Άλλη παρεμία, όλο παρεμία σας σου λέω σήμερα. Λοιπόν, σταματήστε να κάνετε παρέα με ανθρώπους που δεν θα φτιάχνετε σχέση μαζί τους. Πέσα ότι ήσουν γκέι, Τσαίκανε σχέση με αυτή τη γυναίκα που ξέρει ότι πάει και με τον παντρεμένο και με τον ελεύθερο και εκμεταλλεύεται του άνδρε ή του ανθρώπου και ενικά. Θα έκανε. Όχι. Αφού δεν θα έκανε σχέση, μην κάνει ούτε φιλία. Η φιλία είναι μια πλατωνική σχέση. Όπω επιλέγουμε τον σύντροφό μα τον ερωτικό ή τη σύντροφο μα την ερωτική, για να ταιριάζουμε, έτσι επιλέγουμε και του φίλου μα. Δεν κάνουμε παρέα και δεν γινόμαστε φίλοι με ανθρώπου που δεν μα αρέσει ο τρόπο που λειτουργούν. Που δεν μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτονται, που δεν θα κάναμε αυτά που κάνουν, που ντρεπόμαστε για αυτά που κάνουν. Δεν ταιριάζεται. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Θα πω και τραγούδια σήμερα. Λοιπόν, πρώτο ηθικό δίδαγμα. Εάν κάνουμε παρέα με κάποιο πρόσωπο, εάν είμαστε φίλοι με κάποιο πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί με τρόπου που κατά τη γνώμη μα είναι ανήθικοι, γιατί η ηθική είναι και υποκειμενικό πράγμα. Και η κοινωνική ηθική και η προσωπική ηθική είναι και Χαρά στο πράγμα. Ο και ο παντρεμένο ήθελε να τα φτιάξει μαζί τη. Έκανε την πλάκα τη κοπέλα. Μα μπορεί να μείνει με τον άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο. Θα την κατακρίνω. Εσένα όμω η δική σου προσωπική ηθική σου λέει ότι αυτό που κάνει είναι ανήθικο. Εφόσον με βάση εσένα αυτό που κάνει είναι ανήθικο, κόψε κάθε σχέση. Κόψε κάθε σχέση. Εφόσον είσαστε και κόλο και βρακή, με την ίδια δουλειά, και βρισκόσαστε συνέχεια. Και εφόσον την είχε σαν την αδελφή σου, κόβει σχέση. Τώρα να έχουμε μια γνωστή κοπέλα, ένα γνωστό άνδρα, που να έχουμε, ξέρω εγώ, μια γνωριμία από τα παιδικά μα χρόνια και να εκτιμούμε εκείνον τον άνθρωπο, εκείνο ο άνθρωπο να περνά μια δύσκολη φάση στη ζωή του που να κάνει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα που εμεί θα θεωρούσαμε ανήθικα, δεν θα μα επηρεάσει αν είναι κάποιο που δεν περνάμε τι μέρε μα και τι νύχτε μα μαζί του. Δηλαδή, θα μπούμε σε τέτοια διλήμματα εμεί να πρέπει να καλύψουμε απιστίε, ψευτιέ, κοροϊδίε κλπ. Αξί. Και σου γνωρίζει και το φίλο του φίλου τη, ή γνωρίζεστε. Η γνωριζεστε αυτή έχει θέμα. Θέλει τα πράγματα που δεν είναι δικά τη. Θέλει τον άνδρα που ανήκει στην άλλη γυναίκα. Θέλει τα λεφτά του φίλου τη για να αγοράσει αυτή σπίτι. Θέλει εσύ να μην έχει σχέση, γιατί αυτή θέλει να περνάει καλά και όχι εσύ. Η κοπέλα είναι αδιάγνωστη. Είναι αδιάγνωστη, δεν μπορώ να τη διαγνώσω. Μια αντικοινωνικότητα την έχει του στυλ συμπτώματα αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, πλήρη έλλειψη συνέστηση. Πώ μπορεί να κάνει αυτή τη ζωή, σοβαρά, πώ μπορεί να, κάνεις, να ξέρει ότι τα έχει με ένα παντρεμένο, στο οποίο, τον οποίο ε, από την αρχή που το γνώρισε, εσύ ξέρει πω ήταν παντρεμένο, να κάνει σχέση μαζί του, ενώ υποτίθεται θέλει τον παντρεμένο και τον απειλήσει ότι θα τα πει όλα στη γυναίκα του, δεν παρατήσει τη γυναίκα του για να είναι μαζί σου, πα και βρίσκει και έναν αθώο αφελή τύπο και φτιάχνει, ανοίγει σπίτι μαζί του και το βάζει και στα χρέη. Δεν σου μείνει και το σπίτι. Είσαι πολύ έξυπνη. Πολύ είναι. Η κοπέλα είναι προκομμένη. Θα κάνει περιουσία. Και περιουσία χρηματική και περιουσία εμπειρική. Εσύ τι γυρεύε, κόρη με τούτη. Δεν ξέρω, είναι διαγνωστή, μπορεί να τη διαγνώσω. Αν τη γίνει ένα τεστ προσωπικότητα, μπορεί να τη βγάλει και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, μπορεί να τη βγάλει και ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα, μπορεί να τις βγάλει διάφορα. Του β' πλέγματο όλα. από εκείνα τα προβληματικά. Εσύ, μάνα μου, πόσο αφελή είσαι, πόσο αθώα παύλα απονείρευτη είσαι. Πρέπει να πονηρευόμαστε. Επειδή ζούμε σε πονηρού καιρού. Ζούμε σε πονηρού καιρού και οφείλουμε να πονηρευόμαστε. Αυτό είναι το ότι έχω καταλάβει εγώ από το 2020. Ζούμε σε πονηρού καιρού και οφείλουμε να πονηρευόμαστε. Either we like it or not. Είτε μα αρέσει είτε όχι, οφείλουμε να πονηρευόμαστε από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με άλλου ανθρώπου. Είναι πολύ καλή ιδέα να έχουμε κάποιου ανθρώπου σταθερού στη ζωή μα, όπω κάποια μέλη τη οικογένεια μα που είναι αξιόλογα και για να είναι και φίλοι μα, ή όπω κάποιοι φίλοι δοκιμασμένοι στον χρόνο που έχουμε παρόμοιε αρχέ, αξίε και ιδανικά, με του οποίου δεν χρειάζεται να πονηρευόμαστε, αλλά με του ανθρώπου που γνωρίζουμε και του ανθρώπου που είναι στη ζωή μα από σπόντα, γιατί το να γνωρίσει κάποιο στη δουλειά μπορεί να είναι και καθαρά από σπόντα, να μην έχετε οτιδήποτε άλλο κοινό εκτό από ότι είσαστε στη δουλειά και λόγω τη τριβή τη καθημερινή να γίνετε και κολλητέ χωρί να το επιλέγατε. Σκέψου, αν, αν τη γνώρισε αυτή την κοπέλα σε ένα άλλο περιβάλλον, που είχε ευκαιρία να κάνει φιλία και με άλλε κοπέλε που να είναι πιο κοντά στο δικό σου τρόπο σκέψη, θα την επέλεγε ή την επέλεξε επειδή δουλεύατε μαζί και τη συνήθισε και σιγά σιγά δεθήκε μαζί τη. Ζούμε σε πονηρού καιρού και οφείλουμε να πονηρευόμαστε. Είναι για μένα πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι 99% αυτή έχει βάλει λόγια και στο φίλο της για σένα και στο φίλο σου για σένα και τα έχει κάνει όλα μαντάρα γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταστροφικός και αυτοκαταστροφικός επίσης. Αλλά και έτερο καταστροφικός. Αδιάγνωστη. Τι κάνεις εσύ τώρα. Πας να πιάσεις τον άντρα της να, της πεις την, να του πεις την αλήθεια το φίλο της ότι παιδί μου σε κοροϊδεύει και αυτή τα έχει με τον παντρεμένο και απειλούσε ότι θα, το, θα, τα πει στη γυναίκα του και αυτό τα στη γυναίκα του και όχι. Συγγνώμη που θα σου το πω, όχι. Γιατί η ιστορία με τον παντρεμένο έχει τελειώσει. Από τη στιγμή ο παντρεμένο του τάπε στη γυναίκα του, έχει λήξει. Δεν μπορεί να τον απειλήσει πλέον. Δεν μπορεί να τον απειλήσει πλέον. Πρώτο. Δεν υπάρχει άμεσο κίνδυνο. Δεύτερον, ο φίλο τη που είναι μαζί τη, έχει και αυτό στα ψυχολογικά του για να είναι μια τέτοια τύπησα. Τη συνεξάρτησή του ίσω, δεν ξέρω. Που αν ήθελε να το δει, θα το έβλεπε με τι φιντάνι είναι. Και μιλώντα ω ένα πρόσωπο που το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, όχι το ίδιο ακριβώ. Έχω βιώσει όμω τη συνθήκη να είμαι αφιλή, παλαβή και να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που να μην έχουμε τίποτα κοινό, που να μην, καθ, μην μοιάζει καθόλου η άβρα μα, η ψυχή μα να μην λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, να μην έχουμε κοινέ αρχέ, αξίε και ιδανικά, που να με έχει παραμυθιάσει ότι είμαστε το ίδιο, και εγώ να μην θέλω να το δω να μην θέλω να το δω λόγω της ψυχοπαθολογίας μου, λόγω της συνεξάρτησης μου, λόγω της χαμηλής μου αυτοεκτίμησης, λόγω το ψυχολογικό μου και το ψυχοκολικό μου και όλο. Το έχω πάθει κι εγώ. Και όχι μόνο μια φορά. Καλή μου κι εγώ. Όλοι μας το έχουμε πάθει νομίζω. Τουλάχιστον όσοι είμαστε σε αυτό το κανάλι που ψυχοψαχνόμαστε, παραδεχόμαστε ότι το έχουμε πάθει. Όλοι το παθαίνουν, αλλά οι περισσότεροι δεν το παραδέχονται. Λοιπόν. Άμα θέλει να δει αυτό και άμα είναι έτοιμο να δει αυτό, θα δει. Αν πα εσύ να του πει κάτι τώρα, θα πυροβοληθεί. Don't shoot the messenger, λένε οι Μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Το πιο πιθανό είναι αυτό να γυρίσει πολύ άσχημα ει βάρο σου. Να μην βρει και το δίκιο σου και να κινδυνεύσει κιόλα. Σα έχω πει ξανά μια ιστορία που μου είχε συμβεί εμένα πριν πολλά χρόνια με μια κοπέλα που ήταν, την ήξερα από την παιδική μου ηλικία. Κάναμε παρέα σε κάποια φάση. Γνώριζε ότι απατούσε τον άντρα τη. Έκανα τα πάντα για να τη βοηθήσω, όπω έκανε και εσύ, να ξεκολλήσει από τον boyfriend, από το φίλο τη, το... το, παιδί με το οποίο απατούσε τον άντρα τη και να παραμείνει πιστή στον άντρα τη. Σε... Όπω έκανε εσύ που πήγε και μιλήσει με τον παντρεμένο. Ξεκόλλησε από εκείνον και σε κάποια φάση, επειδή είναι και πανέξυπνη, πήγε να με κατηγορήσει στον άντρα δεν ξέρω αν φοβόταν ότι εγώ θα του έλεγα η γυναίκα σου αυτό και αυτό, σε καμία περίπτωση δεν θα το έλεγα. Και ο άντρα τη όχι μόνο α, την πίστεψε, αλλά και με πήρε και τηλέφωνο και με εξύβρισε. Εμένα. Με είπε από όλα τα ονόματα, τα οποία αν γνώριζε ότι η γυναίκα του είχε τη ζωή που είχε, θα τα έλεγε στη γυναίκα του. Δεν λέω ότι τα αξίζουν αυτά τα ονόματα που μου έχει πει σε οποιαδήποτε γυναίκα. Και μάλιστα διέκρινα και έντονο μισογενισμό στην επίθεση του τηλεχτική, του στείλει εσύ που είσαι χωρισμένη και όλε οι χωρισμένε είναι μπίπ. Οι παντρεμένε είναι όλε αγίε και όλε οι χωρισμένε είμαστε μπίπ. Και μου είπε μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά: Πρέπει να πλένει το στόμα σου με ροδόσταγμα πρωτού πιάσει το όνομα τη γυναίκα μου. Εκείνη την ώρα είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο, τον οποίο τον λυπόμουν εχτρά για την κατάντια του, του να είναι το κοροϊδάκι τη Δεσπινίδου, τη κυρία ή δεν ξέρω τι, αυτή που έπρεπε να πλένουμε το στόμα μα για να λέμε το όνομά τη, που όμω ήταν πολύ θυμωμένο και ήταν φυσιολογικό να είναι θυμωμένο, γιατί προσπαθούσε ο άνθρωπος να βρει μια άκρη μέσα στο χάος που τον περιέβαλε, γιατί η μαλάκη. Οι μακακισμένοι άνθρωποι, οι αδιάγνωστοι άνθρωποι, για να ρίξουν στάχτη, είναι όπω τη σουπιά που ρίχνει τη, την, τη βαφή αυτή που ρίχνει, πώς τη λένε, τη, το μελάνι της για να θολώσει τα νερά να ξεφύγει. Το λυπόμουνα. Είχα και ένα κομματάκι μέσα μου που να την εκδικηθώ αυτήν την τάχα φίλη μου. Αλλά είπα κάτσε, θέκλα, σκάσε, σκάσε. Έχεις μια χρυσή ευκαιρία τώρα να διακόψεις κάθε σχέση με αυτό το πρόσωπο. Μια χρυσή ευκαιρία γιατί ηθικά δυσκολευόμουν να κάνω παρέα με εκείνο το πρόσωπο όταν γνώριζα τι επιλογέ τη ζωή τη με τι οποίε διαφωνούσα, γιατί μπορεί να ήμουν χωρισμένη, αλλά μπίπ δεν ήμουν. Χωρί να σημαίνει ότι αυτή είναι μπίπ, ε, καμία σχέση. Απλώ η δική μου λογική, η δική μου ηθική είναι του τι λέμε την αλήθεια σε όλου. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Έχουμε μία σχέση κάθε φορά. Δεν έχουμε 15, 27, 38. Δεν κοροϊδεύουμε τον άντρα μας, δεν κοροϊδεύουμε, δεν, δεν την πέφτουμε στο, στο δεσμό τη φίλη μα, δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο. Τέτοιε αρχέ είχα εγώ. Τέτοιε απόψει είχα εγώ. Δεν είπα τίποτα, προσευχήθηκα όμω. Και λέω: Εύχομαι ο Θεό να το φωτίσει τι πρέπει να κάνει με την περίπτωσή του και με την υπόθεσή του. Πολλά χρόνια μετά, ερχόντουσαν ιστορίε στα αυτιά μου για άλλε δραστηριότητε, extra marital activities, για άλλε εξουσιαστικέ δραστηριότητε τη κοπέλα αυτή δεν τη ούτε τιμήσω, Επειδή είμαι άνθρωπο που προσπαθώ να καταλαβαίνω του ανθρώπου, έψαξα λίγο και την ιστορία τη και ψάξα και λίγο το οικογενειακό τη ιστορικό και είδα ότι υπάρχει στο οικογενειακό τη δέντρο αυτή η συμπεριφορά. Πάπχο προ πάπχον. Άρα και κάποιο γονίδιο θα έχει η κοπέλα. Χωρί να σημαίνει ότι όσοι έχουν γονίδιο οπωσδήποτε απατάνε, αλλά άμα έχει το γονίδιο, άμα έχει μια γενετική προδιάθεση με πολύ ψηλή και ε, έτσι μια τάση προ εθισμό προ το σεξ, θέλει πάρα πολλέ ψυχικέ δυνάμει για να μην γίνει ε, εθισμένος από τι παρασυζυγικέ δραστηριότητε κλπ. κλπ, κλ. Όπω και να έχει. Μετά από χρόνια μαθαίνω ότι χώρισα. Και χώρισαν σε μια φάση που τα παιδιά του ήταν αρκετά μεγάλα. Δεν ξέρω τι έγινε δεν ρώτησα ποτέ να μάθω τι έγινε, όμω σε κάποια φάση ο άνθρωπο άνοιξε τα μάτια του και είδε. σω άνοιξε τα μάτια του και είδε όταν ήταν έτοιμο να ανοίξει τα μάτια του και να δει. Γιατί πολλέ φορέ όταν πάμε να ανοίξουμε το ζόρι τα μάτια κάποιου που δεν είναι έτοιμο να τα ανοίξει για να δει, θα βρούμε τον πελά μα. Και δεν είναι και, δεν είναι και έντιμο. Γιατί να σε βάλω εγώ τώρα εσένα σε μια διαδικασία του να αντιμετωπίσει ένα δαιμονά σου τη στιγμή που δεν είσαι έτοιμο να το αντιμετωπίσει. Γιατί αν ήταν <Wars> οποιοδήποτε άνδρας ή οποιαδήποτε γυναίκα, αν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε του δαίμονέ μα, έχουμε μάτια, θα τα ανοίγαμε και θα του βλέπαμε. Τώρα, όσον αφορά το παιδί με το οποίο έχει σχέση ή έχει, τα έχει κατασχέσει, κατά. σχέση, η τα εχει έχει κατα σχεση κατα η φιλη σου, μίλα το ανοίχτα. Σε αυτό να μιλήσει ανοίχτα. Μην του πει λεπτομέρει. Πε του ότι εγώ με αυτή την κοπέλα έχω σταματήσει να κάνω παρέα, γιατί έχει κάποιε τακτικέ στη ζωή τη με τι οποίε διαφωνώ. Διαφωνώ με τι προσωπικέ τη επιλογέ. Είναι ένα άνθρωπο που λέει πολλά ψέματα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν το έχει σε τίποτα να, να ξεγελάσει του άλλου ανθρώπου. Άλλα να λέει, άλλα να κάνει και άλλα να εννοεί. Και έχω κόψει κάθε σχέση μαζί τη και έχω μάθει εκ των υστέρων ότι με έχει κακολογήσει σε διάφορου ανθρώπου. Μήπω με έχει κακολογήσει και σε σένα και γι' αυτό κράτα αυτή τη στάση. Αν όντω έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα το εκτιμούσα να μου πει ακριβώ τι σου είπε για να σου απαντήσω ακριβώ πάνω σε αυτό που σου είπε. Δεν θέλω να σου πω τι κάνει αυτή. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτή. Δεν θα πάω να λέω πράγματα που είτε είναι αλήθεια είτε είναι ψέματα για του άλλου. Όμω σου το λέω, εάν τυχόν και σου έχει μεταφέρει αρνητικέ πληροφορίε για μένα αυτό το πρόσωπο, θα ήθελα να γνωρίζω αυτέ τι πληροφορίε για να μπορώ να σου απαντήσω ίσω προ ίσον. Διαφορετικά, εάν εσύ αυτό που έχετε δεν το θε, Στείλ το να πάει στο καλό. Τι να σου πω. Με το φίλο σου μίλα νύχτα. Πες του την αλήθεια. Όπως μου... Όχι ότι αυτή πήγαινε με τον μαντρεμένο και τον... απειλούσε τον μαντρεμένο πως θα πει στη γυναίκα του. Όχι αυτά να πάει αυτός να τα πει στο φίλο του. Την πραγματικότητα. Ότι αυτή η κοπέλα έχει θέμα με την αλήθεια είναι παθολογικά ψεύτρα. Ε, μετά που σταμάτησα να κάνω παρέα μαζί τη, έμαθα ότι έχει πει ασύστολα ψεύδι για μένα και σε άλλου ανθρώπου. Και διαιρωτώ με εάν τυχόν έχει πει, ψεύδι, έχει πει, κάτι για, σένα, για μένα σε σένα, πε μου το για να έχω την ευκαιρία να σου απαντήσω. Εάν θε. Εάν δεν θε και σου πει όχι και όχι, άστο να πιάσει και το φίλο του να πάρει στου καλού του δρόμου που έχουν ξεκινήσει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι τα τραβέ ο οργανισμό του, παιδιά. Τα τραβάει ο οργανισμό του. Θέλουν κάποιου επιτίδιου ή επιτίδιε να του μανιπιουλάρουν. Δεν μπορούν να σκεφτούν ελεύθερα. Μπορούν να έχουν δική του κρίση. Μπορούν να πούν, σε γνωρίζω αυτή την κοπέλα, πώ είναι αυτή η κοπέλα απέναντί μου. Τι, μου, τι μου, έχει δείξει αυτή η κοπέλα, τι μου έχει κάνει εμένα. Κάθομαι και ακούω τον άλλο τον. Το φίλο μου, ο οποίο. Να τον πω και μπουλί που, έκανε, που έβαλε στο όνομά του, αλλά δεν ξέρω να σου σωστά τη λέξη, που έβαλε το όνομά του δάνειο να αγοράσει άλλη σπίτι. Πάω και τον ακούω αυτό και την ακούω και τη φιλενάδα του και επηρεάζουν και κάνουν τη ζωή μου σούπα. Κάνει τη σούπα τραχανά, κάνει να αυγολέμον, η φάτη μου και έτσι μα Θέλουμε και έναν άνθρωπο ο να έχει και κρίση. Μ? Γιατί τέτοιου άνδρε που δεν έχουν δική του κρίση και μπορεί να του διαχειριστείς, να του έχει έτσι όπω τι μαριονέτες, δεν του ερωτευόμαστε. Δεν μπορούμε να του ερωτευτούμε, δεν μπορούμε να του θαυμάσουμε. Μόνο επιτίδιε γυναίκε και γυναίκε οι οποίε είναι ψεύτρε και συμφεροντολόγε ψάχνουν τέτοιου άντρε για να του εκμεταλλευτούν. Αυτό το λέω για εσά του άντρε. Μία γυναίκα που είναι ε, υγιή προσωπικότητα, που αγαπάει τον εαυτό τη και τον εκτιμάει και που είναι έντιμο και ηθικό άνθρωπο, δεν θα χτιμήσει έναν άνδρα που γίνεται χαλή να την πατήσει ή που είναι ευάλωτο σε υποβόλυμε καταστάσει κλπ. Κάποιον μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Για γυναίκα με κότσια, γιατί και γυναίκε με κότσια μεταφορικά βεβαίω, θέλουμε έναν άνδρα ο οποίο να έχει δική του άποψη και δική του πρωτοβουλία και να μην είναι διαχειρίσιμο και αγώγιμος και να τον κάνει ό,τι θέλει η καθεμιά και ο καθένα. Ωραίο θέμα, φιλενάδα. Όπω είπε και εσύ, θίξαμε πολλά θέματα. Ενδιαφέρον για πρωινό vlog την παραμονή τη πρωτοχρονιά του 2021. Τελειώνω με αυτό που έχω πει και στο βίντεο. Είναι πονηρή καιρή και οφείλουμε να πονηρευόμαστε για να προστατευτούμε. Την αγάπη μου θα τα πούμε και απόψε στο, στο ρεβεγιόν που θα κάνουμε στο κανάλι μας απόψε 31 Δεκεμβρίου 2020 εδώ στο κανάλι μας στο YouTube το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς το οποίο θα ξεκινήσει γύρω στις 9, όχι, 10 το βράδυ. 10 το βράδυ θα ξεκινήσει. 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος και Κύπρου, το Ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς του 2020. Φυσικά δεν είμαστε όλοι στις ίδιες χώρες. Θα βρούμε τρόπους να, να συμπεντέχουμε. Φιλιά!